Το Sports Club Ναυπλίου 4x4 διοργανώνει την Κυριακή το πρωί για τα μέλη του άσκηση ετοιμότητας ύστερα από περίπτωση κακοκαιρίας. Από ό,τι ξέρετε, στο όνομά μας, εκτός από την πολιτική προστασία και τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς νομοθετημένους, υπάρχουν και διάφοροι φορείς ιδιωτικοί και σύλλογοι, οι οποίοι είναι αρρωγοί και είναι ενταγμένοι στην πολιτική προστασία. Ένας τέτοιος φορέας και σύλλογος είναι ο Σύλλογος 4x4, που εδρεύει στον Ναύπλιο και οι οποίοι πάντα και αυτοί είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας του νομού μας. Για το λόγο λοιπόν αυτών, κάνουμε μία άσκηση την άλλη Κυριακή. Απεγκλωβισμού, αν θέλετε, επειδή είναι χειμώνας τώρα και έχουν κατολιστεί στις δρόμους οι οποίοι κλείνουν κτλ. Και επειδή έχουν τα κατάλληλα οχήματα τα οποία μπορούν να πάνε και σε δύσβατες περιοχές ή να απεγκλωβίσουν ή να ενισχύσουν κάποιους, κάνω μια ειδική άσκηση την ερχόμενη Κυριακή. Στα πλαίσια συνεργασίας με την πολιτική προστασία και την Ομαρχία Αργολίδας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οργανώνουμε για καλύτερη εκπαίδευση και συνδρομή των μελών μας στα θέματα πολιτικής προστασίας μία άσκηση την Κυριακή 9 το πρωί από το πάρκι της Νομαρχίας, όπου έχουμε σχεδιάσει ένα σενάριο σε αλλεπάλληλα διαδοχικά συμβάντα έπειτα από μία έντονη κακοκαιρία. Τα μέλη του κλαμπ, χωρισμένα σε ομάδες 2-3 αυτοκινήτων, πρέπει να βγάλουν σε πέρας τις αποστολές που θα λάβουν, οι οποίες έχουν να δράσουν σε δύσβατα σε περιοχές όπου πολύ δύσκολα μπορούν να προσεγγίσουν οχήματα γενικά του κρατικού μηχανισμού πριν τα εξειδικευμένα που υπάρχουν. Άρα, ο σκοπός μας είναι να φέρουν περισσότερο κόσμο διαμέσου του εθελοντισμού να βοηθήσουμε την περιοχή μας, αν χρειαστεί, σε κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο. Το σενάριο έχει μία διάσωση στην Καραθώνα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Στη συνέχεια οδηγούμαστε στην Γκάντια, όπου εκεί θα έχει πρόβλημα κάποιο αλλιευτικό, όπου θα πάμε για να το βοηθήσουμε να το ρημουλκίσουμε προς τη ξηρά, γιατί κινδυνεύουν τα πληρώματα του αλλιευτικού, οι ψαράδες. Στην πορεία θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο, όπου στο ποτάμι θα έχει πρόβλημα κάποιος βοσκός, θα πρέπει να μπούμε στο ποτάμι να τον απεγκλωβίσουμε. Ξέσπασε φωτιά στο άκρο Επιδαύρου μετά από κεραυνό, όπου πρέπει να πάνε τα μέλη μας εκεί να μεταφέρουν διασωστικό υλικό και να βοηθήσουν τις προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και στη συνέχεια μεταφορά τραυματία από την περιοχή Λυκοτρούπη μέσα από το ποτάμι. Πρέπει τα μέλη να κινηθούν βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να φτάσουν στα σημεία χρησιμοποιώντας χάρτες που έχουμε ετοιμάσει, δρομοβιβλίο, roadbook το λεγόμενο, και συντεταγμένες από δορυφορικά συστήματα πλοήγησης. Πιστεύουμε να ο κόσμος που θα παρακολουθήσει αυτή την άσκηση να ικανοποιηθεί και να αισθάνεται ότι μαζί με την Νομαρχία και την πολιτική προστασία αρχίζει να γίνεται κάτι πολύ θετικό στον νομό, και επειδή το αισθανόμαστε και εμείς υποχρέωση έχοντας αυτά τα οχήματα και πιστεύουμε την ικανότητα, γιατί τα μέλη είναι αρκετά καλά εκπαιδευμένα, να μπορέσουν να φτάσουν και σε πολύ δύσβατα μέρη, να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και ο κρατικός μηχανισμός ότι δεν είναι μόνος του. Γιατί, κακά τα ψέματα, η χώρα μας θέλει αρκετά πράγματα ακόμη για να φτάσει σε ένα επίπεδο εφάμιλο τον ευρωπαϊκό χώρο, και σίγουρα τα φαινόμενα που θα συμβαίνουν από εδώ και πέρα, τα καιρικά και λόγω αλλαγής του κλίματος, θα μας απασχολούν νομίζω πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα. Οπότε, καλό είναι να προετοιμαζόμαστε.